Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί. Θα έπρεπε κάποιες φορές να σιωπούμε. Και ο λόγος της σιωπής είναι σημαντικός. Τώρα βέβαια ο Θεός του κόσμου, ο οποίος με πολλούς τρόπους και με πολλά μέσα μιλάει στον κόσμο, ίσως κατά άλλον τρόπο θα καλέσει κάποιους από μας. Ο Θεός μιλάει όχι με το στόμα, αυτό που έχει ο άνθρωπος, ούτε πολλές φορές με τα χείλη ανθρώπινα, που είναι ένας ήπιος λόγος και μιλήχιος, αλλά μπορεί να μιλήσει ακόμα με άλλους τρόπους, με έκτακτα γεγονότα. Μπορεί να μιλήσει με σάλπιγγες που ηχούν όπως οι σάλπιγγες της Αποκαλύψεως. Και είναι καιρός, αγαπητοί φίλοι, που ακούγονται τέτοια σαλπίσματα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Δύο μερόνυχτα κάποιοι άνθρωποι έχουν να κοιμηθούν. Σύεται το υπέδαφος και οι κάτοικοι βγαίνουν παυλικόβλητοι έξω, ακούγεται μια ακαθόριστη μεγάλη βοή, σαν να γκρεμίζονται βράχια και να μετακινούνται βουνά. Η γη βοά είναι μια γλώσσα που ξέρει μόνο αυτή, τρομακτική, και πολλοί θέλουν να κλείσουν τα αυτιά τους σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις και σε όλες αυτές τις βοές. Η γη λοιπόν σύεται και βοά και φωνάζει όσο χίλιοι ιεροκήρυκες και μας λέει: άνθρωποι, δεν πάτε καλά, μετανοήστε, αλλάχτε μυαλά. Ένας σεβάσμιος ιερογύρικας, ο πατήρ Γερβάσιος, φώναζε στους πατρινούς να σταματήσουν τα όργια και τους καρναβάλους. Και εμείς πολλές φορές κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό των ιδαλληλωτρικών ευθύμων που υπάρχουν στον καρναβάλο και ειδικά στην Πάτρα, που θεωρείται η μητέρα του καρναβάλου. Αλλά δεν υπάρχει χώρος πια κάτω από τις φοβέρες της γης. Σύεται το υπέδαφος εκεί και έτσι οι άνθρωποι ακούνε τώρα τη γλώσσα αυτή του φόβου. Σήμερα ομιλεί ο Θεός με άλλο τρόπο. Μιλάει ζωηρότερα μέσα από τα γεγονότα, αγαπητοί φίλοι. Μιλάει μέσα από τις καταστροφές που έρχονται στην ανθρωπότητα. Και μας προειδοποιεί και μας λέει: προσέχτε, διότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος αν κάποτε καταστραφούν αυτά τα πράγματα. Είστε εσείς υπεύθυνοι, οι άνθρωποι. Διότι χάθηκε η αλήθεια από τον κόσμο μέσω των πολλαπλών και επικίνδυνων ψεμάτων των κυβερνούντων της χώρας, των δημοσιογράφων, των ιστοριογράφων, των μυθογράφων και όλων αυτών των γράφων, οι οποίοι αντί για να χτυπάνε τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους, εφησυχάζουν οι ίδιοι και εφησυχάζουν και τους άλλους με παραμύθια, νανουρίσματα, ιστορίες ηλίθιες και ποταπές. Αλλά αν πλησιάσουμε, αγαπητοί φίλοι, πάλι τις πηγές των υπέροχων υδάτων, των γραφών, αν πλησιάσουμε τα ύδατα αυτά
τα κρυστάλλινα και αληθινά και ανεξάρτητα, είναι βέβαιο ότι οι καταστροφές θα ελαττωθούν, η ανθρωπότητα θα παρατείνει το βίο της, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, γιατί με τα αντίθετα που κάνει πλησιάζει, μάλλον έλκει προς το μέρος της το κακό και το τέλος. Την πτώση των φιαλών που λέει και η Αποκάλυψη, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα πυρηνικά, τα οποία θα καταστρέψουν τελικά. Δυστυχώς, εφόσον είναι ο Λόγος του Θεού, μας προειδοποιεί ότι θα πέσουν κάποτε και αυτές οι φιάλες. Θα πέσουν μαζί, θα πέσουν μερικές, δεν είμαι αρμόδιος και δεν θα ήθελα τώρα να επεκταθούμε. Αυτό λοιπόν το λάλλον είδωρ, το αλόμενο, η ζωή αιώνιων, όπως είπε ο Χριστός στην γυναίκα εκεί στο πηγάδι του Σιχάρ, τη Σαμαρίτιδα, αυτό υπάρχει μέσα στις γραφές, μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μέσα στην Ορθοδοξία, η οποία καλείται πάλι, αγαπητοί φίλοι, να έρθει και να κάνει τι? Να διδάξει πάλι την ανθρωπότητα και να την επαναφέρει τη δυνατόν στον ευθύ δρόμο και όχι στον στραβό και σχολείο δρόμο τον οποίο τραβάει η ανθρωπότητα. Το πρώτο κήρυγμα του Ιωάννη ήταν μετάνοια, το πρώτο κήρυγμα του Χριστού ήταν μετάνοια, το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων ήταν μετάνοια. Τι να πούμε εμείς οι οποίοι δεν είμαστε τίποτα μπροστά σε αυτούς οι οποίοι έδειξαν στην ανθρωπότητα τον δρόμο, άνοιξαν τα μάτια σε μερικούς να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους αυτή με χαρά, με πρόοδο, με καλοσύνη, με αγάπη προς τους συνανθρώπους τους. Ας ανοίξουμε λοιπόν το φρέαρ, το βαθύ, το πηγάδι, το βαθύ των Αγίων Γραφών για να δούμε και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να διασώσουμε τουλάχιστον ό,τι έχει απομείνει να σωθεί από αυτή την περίεργη κατάσταση που ζούμε. Θα έπρεπε να σιωπούμε. Θα έπρεπε να πάμε σε κάποια έρημο όλοι και να θρυμίσουμε τα αμαρτήματα τα δικά μας και των λαών μας. «Κύριε, τι σε πίστευτε τι ακοεί ημών», λέει ο προφήτης. Ποιος πιστεύει αυτά που λέμε? Ποιος δεν μας ειρωνεύεται και δεν μας θεωρεί για γραφικούς όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα? Και όμως βρισκόμαστε προ μια μεγάλης καταστροφής, αγαπητοί φίλοι. Είναι κάρβουνο που καίει τους ανθρώπους του Θεού που δεν μπορούν πια να πούνε ότι δεν μιλάμε, δεν έχουμε την αίσθηση του ανθρώπου ο οποίος πρέπει να σταματήσει να μιλάει, να κλείσει τα αυτιά του στο κήρυγμα, και αισθανόμαστε μια ευθύνη εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες που μάθαμε τρία γράμματα και προχωρήσαμε μέσα στο βαθύ, όπως λέμε, όσο μπόρεσε ο καθένας, στο βαθύ πηγάδι των γραφών. Θα έρθουμε να συζητήσουμε σήμερα κάτι που γράφει η Αγία Γραφή, που λέει να πειθόμεθα εις τας αρχάς και τις εξουσίες του κόσμου αυτού, αλλά όχι πάντα. Υπακοή στους νόμους της πολιτείας είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου, αλλά όταν η πολιτεία φεύγει τελείως και εκτροχιάζεται από τον νόμο του Θεού, τότε θα προτιμάμε τον νόμο του Θεού παρά τον νόμο των ανθρώπων. Και σε αυτά τα διλήμματα έχουμε έρθει πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, όπως ξέρετε. Γιατί οι πολιτείες σχεδόν της Ευρώπης και της Αμερικής και του κόσμου όλου δεν υπακούν στον νόμο του Θεού. Γι' αυτό ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση όταν ακούμε αυτά τα πράγματα από στόματα των μεγάλων, από τα στόματα των μεγάλων.
αυτοί που μας λένε ότι το Ευαγγέλιο είναι απαρχαιωμένο, η ιστορία δεν χρειάζεται, η γλώσσα δεν είναι τίποτα και η ιστορία γράφεται, λέει, κατά τις απόψεις των διαφόρων ιστορικών. Δηλαδή, οι ίδιοι μαρτυρούν ότι θα ξαναγράψουν σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις. Φοβερό και τρομερό είναι το γεγονός αυτό, και ενώ εμείς ξέρουμε ότι το μέλλον ανήκει στον χριστιανισμό και η αλήθεια του κόσμου θα φανερωθεί, γιατί όπως λέγεται το Ντοστογεύσκι, όπου να τη θάψει την αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια. Και εκείνος που είπε «Εγώ με το Α και το Ω μας έδωσε την αλήθεια αυτής της ζωής». Ο χριστιανισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητος. Ο χριστιανισμός και η αλήθεια είναι αυτό που θα φανερωθεί πριν να γίνει το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Χριστός μας είπε ότι θα κάνουμε πράγματα μεγαλύτερα από αυτά που έκανε ο ίδιος. Ακούστε ένα λόγο φοβερό, και ποιος από εμάς μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Άρα όλοι είμαστε με πολύ μικρή και ελλιπή πίστη μπροστά στον Θεό. Και γι' αυτό πρέπει να ντρεπόμαστε. Γιατί αυτή την αλήθεια που μας δίδαξε ο Χριστός δεν την τηρήσαμε στη ζωή μας. Δεν την τηρήσαμε στο κράτος μας. Δεν την τηρήσαμε στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπόλογοι όλοι, ειδών όσο ξέρουμε όλοι, αγαπητοί φίλοι. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε πως ο άνθρωπος βρίσκεται σχεδόν πάντα υπό ένα είδος εξουσίας. Είμαστε αντιεξουσιαστές? Όχι. Είμαστε αναρχικοί? Όχι. Πιστεύουμε σε αρχές. Πιστεύουμε σε πολιτεία. Πιστεύουμε στη δημοκρατία. Πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πιστεύουμε όμως στα ψεύδι αυτών οι οποίοι θέλουν να μας βάλουν κάτω από τη δικιά τους εξουσία δια της βίας και με ψέματα. Ξέρουμε πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, και με επιχειρήματα το στηρίζουμε, ότι τα ρητά του Ευαγγελίου είναι ο Λόγος του Θεού και είναι αλήθεια του κόσμου. Ένα ρητό λοιπόν που θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε περιέχει δύο αντιφατικές έννοιες. Το ένα λέει υπακοή, υπακοή του χριστιανού ανθρώπου σε κάθε είδος εξουσίας. Αλλά εδώ από τη μία συνιστά υπακοή, ξαφνικά το ίδιο το ρητό αυτό σηκώνει σημαία και μπαϊράκι δικό του και σηκώνει επανάσταση. Και ενώ τον χριστιανό τον θέλει να είναι πράος και ένα αρνί μέσα στην κοινωνία, ξαφνικά όμως τον διεγείρει και του λέει ότι πρέπει να είσαι πολεμιστής και αγωνιστής. Και από το ένα μέρος του λέει υπακοή και από το άλλο μέρος του λέει ανυπακοή. Το ένα λέγεται υπακοή και το άλλο ανυπακοή. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο πράγματα? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αυτό το ρητό ασφαλώς ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Εκτός αν υπάρχει κάποιος στην πόλη μας, στον κόσμο, στο κράτος, στο έθνος μας, μέσα στην Αθήνα, την Πολύβοη, που για τις αμαρτίες μας είμαστε εδώ 4 εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι, αν είναι ένας αυτός ο οποίος κατοικεί εδώ ή θέλει να βγει σε ένα έρημο νησί σαν Ρομπινσόν, ίσως αυτός να μην ασχοληθεί και να μην ενδιαφερθεί για αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ. Αλλά επειδή δεν ζούμε εμείς στην έρημο, αλλά ζούμε μέσα στην κοινωνία και μέσα σε υποχρεώσεις, βρισκόμαστε σε ένα δίκτυο, σε ένα πλέγμα, και όλοι είμαστε όπως τα ψάρια που τα ρίχνουν μέσα σε ένα δίχτυ. Αν δείτε εκεί στο Μεσολόγγι,
που δεν μπορεί να ξεφύγει κανένα ψάρι από τις καλαμωτές και από τα δίχτυα που υπάρχουν γύρω γύρω και περικλίνουν τη θάλασσα. Αν λοιπόν παραδεχθούμε ότι είμαστε όλοι σε ένα δίχτυ και φαινόμαστε κάπως ελεύθεροι, μας δίνει την εντύπωση ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά κατά βάθος δεν είμαστε ελεύθεροι όπως φανταζόμαστε, αλλά έχουμε την ελευθερία του ψαριού που κινείται μέσα στο δίχτυ. Και κάποια στιγμή ο ψαράς θα το σύρει το ψάρι αυτό έξω και το ψάρι θα υποστεί όχι αυτό, αλλά αυτό που θέλει αυτό, αλλά αυτό που θέλει ο ίδιος ψαράς. Μέχρι την ώρα που ο άνθρωπος θα παραδώσει την ψυχή του στον πλάστη, βρίσκεται μέσα σε ένα δίχτυ. Βρίσκεται κάτω από εξουσίες. Βεβαίως έχουμε πει πολλές φορές ότι οι εξουσίες αυτές, τι γίνεται, είναι πολιτιακές εξουσίες. Δεν είναι εξουσίες ψυχής, είναι εξουσίες πολιτείας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την ελεύθερη ψυχή, την όμορφη ψυχή, δεν τη δεσμεύει το πολιτιακό αυτό δίκτυο. Και παρόλα αυτά που δεν τη δεσμεύει το πολιτιακό αυτό δίκτυο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελείως ελεύθερη και εκτός εξουσίας. Υπάρχουν εξουσίες λοιπόν. Γεννιόμαστε από την εξουσία της μάνας, από την εξουσία της γιαγιάς, του παππού, του πατέρα, του δασκάλου, του στρατού, του καθηγητή, του διευθυντή, του τμηματάρχη, της εφορίας, του τελώνη, όταν πάμε να ταξιδέψουμε. Αν πας στο τελωνείο να ταξιδέψεις σε μια άλλη χώρα, θα σου ψάξει τις αποσκευές ο άλλος, και αν θα πας σε μακρινό μέρος, όπως δυστυχώς ετοιμάζονται πολλοί νέοι να φύγουν από την πατρίδα μας, κακώς βέβαια, να κάτσουν εδώ και να παλέψουν εδώ με τις συνθήκες αυτές, γιατί θα γυρίσουν τα πράγματα. Να σταματήσει αυτό το μεταναστευτικό κύμα που έχουν οι Έλληνες μέσα στο αίμα τους, να έρθουν στην πατρίδα τους, να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε εξουσίες λοιπόν αστυνομίας, κράτους, φόρων, κυβερνήσεων, δασκάλων, από τα πλέον δημοκρατούμενα μέχρι τα πλέον απολυταρχικά έθνη, έχουμε εξουσίες. Μέσα σε αυτήν την εξουσία λοιπόν βρισκόμαστε πάντοτε. Είναι ανυπόφορες αυτές οι εξουσίες? Κάνουν τη ζωή ανυπόφορη? Όποτε αυτές οι εξουσίες κάνουν ανυπόφορη τη ζωή του κόσμου, είναι σαν το είναι σαν εκείνο το καζάνι που βράζει, και κάποτε αν η πίεση του ατμού αυξηθεί πάρα πολύ, αυτό το καζάνι θα σκάσει και θα κάνει γενική καταστροφή. Γι' αυτό πρέπει και οι διοικούντες να ξέρουν ότι δεν είναι πρόβατα, δεν είναι χρήμα η ανθρώπινη ζωή να τη μετράνε και να τη βάζουν σε κουτιά, αλλά είναι όντα με ψυχές από το Θεό οι άνθρωποι, και πρέπει να σεβαστούν όπως σέβονται τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, να σεβαστούν και τον γέρο και τον νέο και τον εργαζόμενο και όλους τους ανθρώπους που έχουν υπό την εξουσία τους. Διότι και αυτοί κάποτε θα κριθούν, και οι κρίνοντες θα κριθούν. Από τον βασιλέα των βασιλέων θα κάτσουν και οι βασιλίσεις και οι πρωθυπουργοί στο σκαμνί. Έτσι είναι τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί μας έδωσε το Ευαγγέλιο ο Θεός? Μας το έδωσε σαν φάρο μέσα σε αυτή τη ζωή,
σαν μια πηξίδα που έχει ο πλήρχος για να αποφύγει τους κοπέλους και τους υφάλους αυτής της κοινωνίας και της ζωής. Τι μας λέει το Ευαγγέλιο? Πάσα ψυχή, λέει ο Απόστολος Παύλος, πάσα ψυχή, εξουσίες υπερεχούσες υποτασέτο. Κάθε ψυχή είναι υποχρεωμένη να υποκούει στις εξουσίες. Και ο Πέτρος, που ήταν φλογερός και ευαίσθητος και ευέξαπτος, που έβγαλε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του μάλχου και αποκατεστάθη στην αγάπη του Χριστού και πήρε το Πνεύμα του Άγιο στην Πεντηκοστή, λέει, υποτάγεται πάση την κτήση το Κύριο. Να υποτάσσεστε όλη η κτήση, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά όλοι, στην υπακοή του Θεού. Είναι ανάγκη λοιπόν η υπακοή και η πειθαρχία. Διότι από τότε που μεσολάβησε το προπατορικό αμάρτημα, να έχετε υπόψη σας ότι ήταν απαραίτητο ο άνθρωπος να εξουσιαστεί λόγω της αμαρτωλότητάς του και λόγω της κακίας του. Αν ήταν στον Παράδεισο και αν υπήρχε περίπτωση ο άνθρωπος να πολλαπλασιάζεται στον Παράδεισο, δεν θα υπήρχε φόβος ο άνθρωπος να εξουσιάζεται από ανθρώπινες εξουσίες. Δεν θα είχε ανάγκη από καμία εξουσία, ούτε αστυνομία, ούτε στρατού, ούτε όπλων, ούτε τίποτε, και θα ζούσε μια ιδεώδη παραδείσια κατάσταση, αλλά η εξουσία επιβάλλεται πλέον, διότι ο άνθρωπος θέλει, η κοινωνία μάλλον θέλει ένα χαλινό, διότι υπάρχει και ο αβυσσαλαίος άνθρωπος, εκείνος ο άνθρωπος του κακού, ο οποίος έχει υπόψη του να κάνει μόνο το κακό στους άλλους συνανθρώπους του. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει κάποιο βασίλειο στον κόσμο, κάποια δημοκρατία, κάποια οργανωμένη κοινωνία, δίχως να έχει στρατό, αστυνομία? Μόνο κοινωνίες μικρών ζώων βλέπουμε, αλλά και αυτές έχουν μια ευαισθησία προς τους κακούς. Τα μυρμήγκια και οι μέλισσες έχουν και αυτές ένα είδος αστυνομίας. Δημοκρατία είναι η μοναρχία, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Τη βασίλισσα υπακούν, αλλά προτού ο άνθρωπος ανακαλύψει τα ασύρματα, τους ασύρματους, αυτά τα μικρά έντομα συνεννοούνται με τηλεφωνήματα μεταξύ τους. Έχουν ανεπτυγμένη πολύ την τηλεπικοινωνία, οι μέλισσες και τα μυρμήγκια. Έχει υπουργείο μέσα εκεί, η μέλισσα, έχει και κεφαλή τη βασίλισσα, η οποία με έναν τρόπο παράξενο επιβάλλει τη γνώμη της. Είναι ένα θαύμα θαυμάτων, αγαπητοί φίλοι, που δείχνει το μεγαλείο του Θεού, όπως τα άστρα και οι μέλισσες και τα λουλούδια και τα μικρά παιδιά δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, ασχέτως αν εμείς είμαστε τυφλοί και δεν τα βλέπουμε. Αυτός λέει που δεν θέλει να εργάζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην τρώει κιόλας. Είναι ένας κοινωνικός νόμος, ασχέτως αν εμείς από φιλανθρωπία μπορούμε να του δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί. Βασικά ο ίδιος όμως για τον εαυτό του πρέπει να προσέχει. Εκείνος που δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Δεν προσφέρει δηλαδή στο κοινωνικό σύνολο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στο στόμα του Χριστού, ο δεύτερος μετά τον ένα όπως τον λένε, και τον νόμο αυτό τον εφαρμόζουν τα μυρμήγκια και οι μέλισσες. Οι κυφήνες έχουν ένα ορισμένο προορισμό και μετά πετάγονται έξω, φεύγουνε, θανατώνονται. Βγαίνουν έξω από την κοινωνία, διότι δεν προσφέρουν πια τίποτα. Η κοινωνία μας είναι πιο ελαστική, και ο άνθρωπος είναι πιο φιλάνθρωπος από αυτή την κοινωνία, τη σκληρή. Όμως, υπάρχει η διδασκαλία των μελισσών που δείχνουν την πειθαρχία. Και ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο λέει ότι μα διδάσκουν τα πουλιά, και προπαντός οι γερανοί, λέει, για το πώς προχωράνε και με τι τάξη και πειθαρχία διαβαίνουν και σχίζουν για να μεταναστεύσουν από ένα μέρος στο άλλο. Δεν ανέχονται τους τεμπέληδες,
τους παραπλανητές, εκείνους που προσπαθούν να εκτρέψουν το κοπάδι, αλλά έχουν μια καταπληκτική πειθαρχία την ώρα του ταξιδιού τους. Και σε περιπτώσεις τέτοιες, οι κοινωνίες καλό θα είναι να στρέφουν το βλέμμα τους κάπως και να βλέπουν αυτά τα φαινόμενα. Το πώς δηλαδή κυβερνάται ένας άλλος κόσμος, μια άλλη πολιτεία, μια άλλη διακυβέρνηση. Λέει ο πατήρ Αγκουστίνος ότι όταν ήταν στο Μεσολόγγι και καταργήθηκε ο νόμος γιατί περιμέναν να κατέβουν οι Γερμανοί προς τα κάτω και παρέλυσαν τα πάντα, είδαμε τα μάτια του, λέει, ανθρώπους μη υπαρχούσης αστυνομίας και οργάνων τάξεως, είδαμε τα μάτια του όχι φτωχούς, αλλά καταστηματάρχες, κυρίους, κυρίες, ανθρώπους γραμμάτων και επιστημών, να σκαρφαλώνουν σαν έλουροι, λέει, επάνω στα πανύψηλα τείχη του στρατού, της μάντρας του στρατού, και να παίρνουν, να κλέβουν ολόκληρα φορτία από αλεύρι και όσπρια κλπ. Και να τρέπονται σε φυγή και να τρέχουν δεξιά και αριστερά, γιατί δεν υπήρχε τάξης, δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να σταματήσει αυτούς τους ανθρώπους από την κλοπή και τη λαϊλασία. Έλληνες και πατριώτες, ξαφνικά περιμένοντας να κατέβουν τα τάγματα των Γερμανών και του άξονος, απίβδησαν και λέγανε, αφού ανοίξαν τις φυλακές και βγήκαν και οι κακούργοι, οι κατάδικοι έξω, αμάν να έρθουν τουλάχιστον οι Γερμανοί για να μπει μια τάξη. Όχι βέβαια πως ήθελαν να κατέβουν οι Γερμανοί, αλλά το ένα κακό χειρότερο από το άλλο. Όταν δεν υπάρχει αστυνομία και τάξης, δεν υπάρχει ησυχία, ηρεμία και ειρήνη, γαλήνη στους ανθρώπους. Απαγορευόταν η κίνηση το βράδυ, γιατί το βράδυ γινόταν λαϊλασίες και σκοτωμός. Όποιος έβγαινε έξω κινδύνευε να χάσει τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια αγαπητοί φίλοι, ο άνθρωπος πρέπει να έχει θεσπίσει κάποιους νόμους, στους οποίους να τους παρακολουθεί, να τους δέχεται, να τους εφαρμόζει, να μην οροδεί προ αυτών οι οποίοι μιλούν για αναρχία, για κατάρρευση της τάξεως κλπ. Κλπ. Εάν εκείνος που μας διδάσκει είναι αντίθετο προς την υπακοή του Θεού, αν κάποιος κυβερνητικός μας προτρέπει σε ανηθικότητα, σε κατάλυση της δημοκρατικότητας ή κατάλυση του ανθρωπίνου προσώπου, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να αντισταθούμε στεναρά. Και το λέω αυτό εν όψη των νέων ταυτοτήτων, οι οποίες είναι φύση αντισυνταγματικές και παράνομες. Παρακαλούμε λοιπόν όλους εκείνους οι οποίοι μας λένε πως πρέπει κάποτε να υπακούσουμε στις κρατικές επιταγές, να τους πούμε ότι όχι. Όπου υπάρχει ο νόμος του Θεού, για εμάς τους χριστιανούς, είναι θέσφατο η υπακοή. Όπου όμως καταλύεται ο νόμος του Θεού, δεν μπορούμε να έχουμε υπακοή σε αυτές τις μίζερες καταστάσεις και σε αυτά τα άσχημα πράγματα τα οποία θέλουν να μας επιβάλλουν κάποιοι εξωτερικά με τους εσωτερικούς μας κυβερνώντες. Η υπακοή, είπαμε λοιπόν, σε ό,τι είναι δίκαιο, σωστό, θεσμοθετημένο και εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Όταν όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όταν θέλουν να μας κάνουν ρομποτάκια σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι κοινωνία ανθρώπων αλλά κοινωνία ρες, δηλαδή κοινωνία ζώων, κοινωνία υποζυγίων, κάποιοι έξυπνοι που θέλουν να κυριαρχήσουν τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, τότε εκείνο που θα τους πούμε εμείς είναι κάντε σε αυτά ανυπακοή. Και δεν είναι υπακοή χωρίς λόγο και αιτία.
είναι η υπακοή με τα λόγου γνώσεως και εξηγούμε γιατί, εξηγούμε θα πάνω σε αυτό το θέμα, διότι παραβαίνουν και θείες και ανθρώπινες εντολές, σωστές, δημοκρατικές, που θα προσφέρουν στην ανθρωπότητα ειρήνη και δημοκρατία. Όταν θέλουν να τις καταλύσουν αυτά τα βάθρα της δημοκρατίας, αυτή την ισότητα των πολιτών, αυτή την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του πολίτη να αυτοδιατίθεται, και όταν αυτοί δεν θέλουν να αυτοδιατίθεσαι αλλά να σε παρακολουθούν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου με αυτά τα σατανικά μέσα που έχουν βρει, τότε εμείς δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε και να τους πούμε ανυπακοή. Κηρύττουμε λοιπόν την ανυπακοή στο θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, στα εθνικά θέματα τα οποία θέλουν να χειριστούν με τρόπο άσχημο και σε οτιδήποτε άλλο μας αφορά σαν πολίτες. Δεν σημαίνει ότι ένας χριστιανός είναι ένα πρόβατο επισφαγήν. Έχει δικαιώματα και ξέρει τα δικαιώματά του πολύ καλύτερα από ό,τι τα ξέρει ένας άλλος. Γιατί ο Θεός τον φωτίζει να καταλαβαίνει ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όταν οι άλλοι, πολλοί άλλοι λένε ναι, ξέρει την παγίδα ο χριστιανός. Το 1995, όταν ήρθε η συνθήκη Σέγγεν, κανένας δεν αντέδρασε τότε παρά μόνο οι χριστιανοί. Κατέβηκαν από το Άγιον Όρος όλες οι οργανώσεις αυτές, οι γνωστές που ξέρουμε, το Ελκύς κλπ. Και διαμαρτυρηθήκαμε όλοι έξω από τη Βουλή. Όχι μία και δύο μέρες, αλλά 25 ολόκληρες μέρες. Τα βίντεο υπάρχουν και μπορείτε να τα βρείτε στα site μας. Δηλαδή, στην Αγγελία της Παναγίας, στο Μέγα Φίλιππο και στο Μπας Ατζακλής. Αυτά τα τρία site έχουν μέσα όλες τις πληροφορίες για τις κινήσεις που γίνανε τότε, όταν οι άλλοι κοιμόντουσαν και εμείς οι γραφικοί γίναμε στους δρόμους και φωνάζαμε. Τώρα ποιοι είναι οι γραφικοί? Αυτοί που δεχτήκαν να περάσουν τη συνθήκη Σέγγεν και τώρα ζεματίζονται? Ποιοι είναι τώρα οι γραφικοί? Αυτοί που άκουσαν τους διεθνείς κυβερνήτες ή εμείς που κάναμε αντίσταση σε αυτούς που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα? Σκεφτείτε λοιπόν ότι πριν από 16 χρόνια είχαμε καταλάβει τις παγίδες που εξελίσσονται σήμερα εναντίον της χώρας μας. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι σόφρονες Έλληνες τότε φωνάζαν και έλεγαν. Ήταν όμως μειοψηφία. Με νύχια και με δόντια προσπάθησαν τα κανάλια να μας βγάλουν γραφικούς. Και να είμαστε μαζεμένοι 10 και 20 και 30 χιλιάδες κάθε φορά, αυτοί έλεγαν 150 και 200 άνθρωποι. Ήρθαν και κάποιες γιαγιάδες, οι οποίες δεν είχαν δόντια και λίγο φανατισμένες σας ήτανε, με το δίκιο τους βέβαια, με παραμορφωτικούς φακούς στα κανάλια και στις εφημερίδες, στις φωτογραφίες απ' έξω, και λέγανε το παρακράτος των χριστιανών χτύπησε πάλι. Οι παραχριστιανικές οργανώσεις. Δεν είμαστε παραχριστιανικές οργανώσεις. Είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι και μάλιστα ευαισθητοποιημένοι σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι νομίζουν οι άλλοι. Και είμαστε μπροστάριδες σε όλους αυτούς τους αγώνες. Και θα είμαστε μπροστάριδες σε όλους αυτούς τους αγώνες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κοιτάξτε καλύτερα τα θέματα και δέστε τα με σωστό μάτι. Ξυπνήστε επιτέλους, αδελφοί Έλληνες, συνάνθρωποι, συνέλληνες, σάρκα από τη σάρκα μας και σάρξε τη σαρκό σας είμαστε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Καταλάβετε επιτέλους ότι ο Θεός μας έχει δώσει κάποιο νου να καταλαβαίνουμε, κάποια κρίση για να κρίνουμε. Δεν κρίνουμε την κακή κρίση, αλλά την δίκαιη κρίση. Αυτή την κρίση θέλουμε να κρίνουν όλοι οι Έλληνες.
ήρθε η ώρα τώρα να απαιτήσουμε όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν αυτά που λέγαμε πριν από 15 χρόνια και είναι αληθινά. Δέστε τα λοιπόν και καταλάβετε τα. Και εσείς νέοι, μην οροδείτε και μην τους ακούτε αυτούς οι οποίοι μιλάνε για καταστροφές της Ελλάδος. Δεν θα καταστραφεί η Ελλάδα. Δεν μπορεί να καταστραφεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα ζήσει, θα επιβιώσει, όχι μόνο εν έτη 2011, αλλά όσο θέλει ο Θεός. Γιατί είναι γραμμένο και βέβαιο ότι η Ελλάδα θα ζήσει και η Ορθοδοξία θα ζήσει. Θα διωχθεί, αλλά θα ζήσει, θα επικρατήσει. Δεν θα χαθεί. Γιατί σκεπάζεται από το χέρι, το στεναρό χέρι του Θεού και τη σκέπη της Παναγίας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.